Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Κακοκαιρία θα επικρατήσει αύριο στη γειτονική μας Ιταλία, η οποία αργά τη νύχτα θα αρχίσει να επηρεάζει και τη χώρα μας. Έτσι, το φινάλι της εβδομάδας θα είναι χειμωνιάτικο. Ωστόσο, προς το παρόν, ο καιρός θα θυμίζει άνοιξη. Για αύριο, λοιπόν, Τετάρτη, περιμένουμε πρωινές ομίχλες στο Ιόνιο και τα επιρροτικά και λίγες νεφώσεις. Το βράδυ όμως και από τα δυτικά θα χαλάσει ο καιρός. Οι άνεμοι από νότιες έως βορειοανατολικές διευθύνσεις θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ στα πελάγη, ενώ η θερμοκρασία σε πτώση θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά στους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε λίγες και αραιές νεφώσεις. Βορειοανατολική άνεμη μέχρι 5 μποφόρ, λίγη υγρασία, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 7 έως 16 βαθμούς. Η ίδια κατάσταση αναμένεται και στη Θεσσαλονίκη, με την ορατότητα το πρωί να είναι τοπικά περιορισμένη. Νότιο-ανατολική άνεμη στο θερμαϊκό μέχρι 5 μποφόρ, χαμηλές τιμές υγρασίας, ενώ το θερμόμετρο το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 14 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία τα διαστήματα με ήλιο θα είναι μεγάλα. Τα θερμόμετρα στη Λάρισα και το Βόλο δεν θα ξεπεράσουν τους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου. Αρκετή ηλιοφάνεια θα έχει και η Στερεά και η Εύβοια. Στο Μεσολόγγι η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Η Πελοπόννησος θα έχει μόνο αραιή συννεφιά. Στην Πάτρα, ο Ιδράγυρος θα προλάβει να ανέβει το μεσημέρι στους 17 βαθμούς Κελσίου. Νοτιάδες στο Ιόνιο μέχρι 6 μποφόρ και πολύ ήλιο σε όλα τα δυτικά. Στο Αργοστόλι, η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 16 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτή θα είναι η εξέλιξη του καιρού για το επόμενο 24ωρο. Να είστε όλοι καλά.